Θα καλημερίσω τον υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Ροντιαρέ, και χρόνια πολλά στους κορατές. Α, επίσης, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Πώς προχωράμε από εδώ και κάτω, κύριε Παρασύρη? Με πάρα πολλά μηνύματα, με ένα κλίμα το οποίο φαίνεται να πολλώνει, να ενδιαφέρει, με άγριες πολιτικές κόντρες. Το ζητούμενο είναι τα σκάνδαλα, το ζητούμενο είναι αυτά τα οποία πραγματικά δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς. Τι διακυβεύεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Δεν σας ακούω, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο, δεν ξέρω σταθερό κινητό πώς μιλάμε, αλλά να σας ακούμε. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι, παρακαλώ. Όσο οδεύουμε προς εκλογές, είναι σε κάποιο βαθμό λογικό να αυξήνεται το πολιτικό περιβάλλον και η πόλωση μεταξύ των κομμάτων. Ωστόσο θα έλεγα ότι καλό θα ήταν, γιατί είναι και ο χρόνος μηδέν τώρα, όπου τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αντιπαρατεθούν στη βάση των προγραμματικών τους πλαισίων, των προγραμματικών τους θέσεων, και προφανώς όχι σε αυτό το περιβάλλον το οποίο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε, το οποίο δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την καθημερινότητα των πολιτών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η χώρα γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι επίσης πολύ μεγάλες. Εκτιμώ ότι θα πρέπει οι τόνοι σε κάποιο βαθμό να πέσουν, όσο αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί, και τα κόμματα να αντιπαρατεθούν στη βάση των πολιτικών τους θέσεων και προγραμματικών τους θέσεων για την επόμενη μέρα. Για το πώς σκέφτεται δηλαδή το κάθε κόμμα ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα στο άμεσο μέλλον. Ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις μέσα από τη δική σας την ατζέντα, με προτεραιότητες εκεί που εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να τεθούν σε αυτό μέσα το διάλογο? Κοιτάξτε, εμείς εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, καταρχήν από τον Δεκέμβριο έχουμε καταθέσει και το πρόγραμμά μας στην ελληνική κοινωνία, ένα πρόγραμμα 300 σελίδων με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες σε κάθε κλάδο της οικονομίας και σε κάθε τομέα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, δημιουργείται κανένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ κάποιου κόμματος. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή την εποχή όπου θα υπάρχει ένα κόμμα που θα προηγείται με πλειοψηφικούς όρους, δηλαδή αυτά που είχαμε συνηθίσει γύρω στο 40%. Επομένως η ελληνική κοινωνία φαίνεται και δείχνει να έχει ξεπεράσει το πολιτικό σύστημα και να πρέπει όλα τα κόμματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο της αυτής αναλογικής, από την πρώτη Κυριακή, να συγκλίνουν σε βασικά ζητήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να λύσουν από κοινού τα προβλήματα. Εμείς λοιπόν, στη βάση αυτή και στο πλαίσιο που σας περιέγραψα προηγουμένως, εκτιμούμε ότι ζητήματα όπως είναι, ας πούμε, το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, για παράδειγμα, που αφορά το πολύ οξυμένο το ζήτημα της οικιστικής πολιτικής στην Ελλάδα, επειδή είμαστε μια χώρα τουριστική που υπάρχει το Airbnb και τα λοιπά, και είμαστε και πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε δαπάνη οικογενειακού προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια και τα ενίκια. Θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, η νέα γενιά, για να πάει μπροστά, πρέπει να απογαλακτιστεί από τους γονείς της, να μπορέσει να φτιάξει στο σπιτικό της, να μπορέσει να φτιάξει το σπίτι της, να κάνει ένα στοιχειώδη προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Επομένως, το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει σε μια βάση κοινή, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σήμερα διαθέτει η χώρα, να μπορέσει να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που θα
φτιάχνει 100 με 150 χιλιάδες ας πούμε κατοικίες για νέους ανθρώπους, για νέα ζευγάρια. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς αυτό, γιατί είναι και ένα ζήτημα το οποίο δεν, δυστυχώς δεν συζητείται στη χώρα μας σχεδόν καθόλου. Μιλάμε για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μαζί με το ΕΣΠΕ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι γύρω στα 90 με 100 δισεκατομμύρια για την επόμενη δεκαετία. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να φτιάξει το επόμενο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η χώρα μας έχει το περιθώριο μέχρι το 2030-32 λόγω και της ρύθμισης που έχει γίνει στο χρέος, λόγω και του ευνοϊκού από ό,τι φαίνεται διεθνούς περιβάλλοντος. Έχει τη δυνατότητα να πιάσει την επόμενη εποχή, αρκεί αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης να μην πάει σε κολλητούς και ημετέρους, να μπορεί να απλωθεί στην κοινωνία, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπουν οι προτεραιότητες, να γίνει η απαραίτητη πράσινη μετάβαση. Διότι και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουμε φτιάξει τις πολιτικές μας για την επόμενη ημέρα και να μην την πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός. Επομένως το ζήτημα του ανασχεδιασμού του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι με τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση το έχει σχεδιάσει είναι και αυτό μια προτεραιότητα. Ένα τρίτο ζήτημα είναι, είναι η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το βλέπουμε όλοι, το παρακολουθούμε. Από το 2010 και μετά συνεχώς βαίνει σε μια εξελισσόμενη κατάρρευση με συνεχή υποχρηματοδότηση. Δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι σήμερα είμαστε η πρώτη χώρα σε ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Δηλαδή υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ένα προϊόν ή αγαθό τέλος πάντων ή υπηρεσία υγείας ακριβώς λόγω του ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ένας στους πέντε, το 20% δηλαδή των ασθενών δεν έχει πρόσβαση σε αγαθό ή υπηρεσία υγείας επειδή δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει σήμερα στο σύστημα υγείας και πώς αυτό πρέπει να μεταμορφωθεί και να εξελιχθεί, να μετασχηματιστεί για την επόμενη μέρα. Πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης, άλλες χώρες διαθέτουν το 8 με 10% του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς, δυστυχώς ως χώρα, έχουμε διαθέσει το 2% από το Ταμείο Ανάκαμψης και το άλλο 2% αφορά τις υποδομές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα και θα μπορούσαμε να πούμε και πάρα πολλά άλλα. Είναι μια. Τοποθετήστε στα τρία πρώτα με δύο έτσι κουβέντες. Να σας πω όμως, θα σας πει κάποιος. Να σας πω, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία η χώρα πρέπει να τα λύσει. Διότι, ξαναλέω, μέχρι το 2032 έχουμε κάποιο περιθώριο, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ κρίσιμες αυτές τις εκλογές. Αυτό λέμε εμείς. Πρέπει λοιπόν η χώρα αντί να κάθεται να κοκορομαχεί το ένα κόμμα με το άλλο, να ακουστούν αυτά τα προβλήματα καταρχήν, να τα έχει υπόψη της η κοινωνία και προφανώς τα μεγάλα ζητήματα που έχει η χώρα να μην εξακολουθεί να τα βάζει κάτω από το χαλί, αλλά πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Ναι. Στο βαθμό του να αρχίσουν να εξετάζονται και να λύνονται κάποια ζητήματα. Κύριε Παρασύρη, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ και σας ρωτώ το εξής. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα θεοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρηματοδοτικό εργαλείο, ναι μεν. Αλλά όταν μιλάτε για παραγωγικό μοντέλο, σας άκουσα προσεκτικά. Μιλήσατε μόνο για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλήθεια, για αυτή την παραγωγή, τον παραγωγικό πλούτο της χώρας, ό,τι διώξαμε και έφυγε έξω στο εξωτερικό, γιατί ήταν η φορολογία πολύ καλύτερη κλπ. Τα ξέρετε όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Είσαστε άνθρωπος ο οποίος ζείτε μέσα στην αγορά και μιλάτε και με τους επιχειρηματίες. Το να έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις, να στήσουμε ξανά τον παραγωγικό μας ιστό με την επιχειρηματικότητα έτσι όπως ήταν ενδεχόμενος στο παρελθόν, να ανοιχθούν θέσεις εργασίας, γίνεται κουβέντα γι' αυτό? Υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό? Αυτό ακριβώς σας περιέγραψα, ότι δυστυχώς έπρεπε να έχουμε
μπροστά μας προγραμματικά πλαίσια που θα αφορούν ακριβώς αυτό που λέτε. Η χώρα επί 15 χρόνια ταλανίζεται από τη μία κρίση στην άλλη και η συζήτηση μονίμως είναι αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Είναι η πρώτη. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, γιατί οι ευθύνες σας αναλογούν σε όλους σας, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που αντί να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, είναι η πρώτη φορά που διαθέτουμε και τους πόρους. Σας είπα, είναι, τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι 90 με 100 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Θα έλεγα ότι είναι τα περισσότερα χρήματα μετά το σχέδιο Marshall που διατέθηκαν στη χώρα με τα πολεμικά. Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι διαθέσιμα, αρκεί να επενδυθούν σωστά έτσι ώστε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όπως το λέτε, με αξιοπρεπείς μισθούς για το μέλλον. Για παράδειγμα, στην Κρήτη, που έχουμε δύο πολύ ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία, θα έπρεπε να έχει γίνει ένα σχεδιασμός σε συνδυασμό με τις ιδέες που έχει η περιφέρεια Κρήτης, η επιμέρους Δήμη, σε σχέση και με τα υπόλοιπα υπουργεία, να γίνει ένα σχεδιασμός πάνω σε αυτή τη βάση. Θα σας δώσω, γιατί κάναμε και χθες μια σχετική συζήτηση στην τοπική οργάνωση Αρχανών, θα σας δώσω ας πούμε, ένα παράδειγμα στην αγροτική οικονομία. Έχουμε, για παράδειγμα, μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι σε 15 με 20 χρόνια η Ανατολική Κρήτη θα υποστεί μια, σε μεγάλο βαθμό μια ερημοποίηση, αν δεν προχωρήσει σε μια καλύτερη διαχείριση των υδάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, σε συνδυασμό και με το ενεργειακό κόστος που υπάρχει σήμερα στην άρδευση, και αυτό μεταφέρεται προφανώς δηλαδή στο κόστος των προϊόντων, καθιστά πάρα πολύ μια ανταγωνιστική, θα καταστήσει πάρα πολύ μια ανταγωνιστική και αγροτική μας οικονομία. Αν δεν πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα 4-5 μεγάλα φράγματα που έχει ανάγκη ο νομός Ηρακλείου, έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη διαχείριση των υδάτων, τότε η αγροτική μας οικονομία, ξεκινώντας δηλαδή από τα βασικά, μιλάω τώρα για τα βασικά, δεν είναι το μόνο που χρειάζεται η αγροτική μας οικονομία, αλλά θέλω να πω ότι αν δεν διαχειριστούμε τα κονδύλια αυτά σε μια σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε το νομό Ηρακλείου, τα 4-5 μεγάλα φράγματα που έχει ανάγκη ο νομός, τότε για ποια αγροτική οικονομία θα μιλάμε στην επόμενη δεκαετία. Και δεν είναι μόνο αυτό στην αγροτική οικονομία, το πώς θα διασυνδέσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα με τον τουρισμό μας και θα αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο τουρισμού από το μαζικό τουρισμό σε ένα πιο ποιοτικό τουρισμό διασυνδεδεμένο με τα τοπικά μας προϊόντα και τον τοπικό μας πολιτισμό, είναι ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα σχεδιασμού και είναι η πρώτη φορά που δεν τα λέμε θεωρητικά, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες ιδέες και ένα τέτοιο σχεδιασμό. Εγώ λέω το εξής, λοιπόν, στον ελάχιστο χρόνο που απομένει, λέω το εξής. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αντί κοκορομαχιών, η ουσία να μπει στο τραπέζι, γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Για όλα τα παραπάνω, τα οποία δεν διαχειριστήκαμε σωστά, σε αυτά τα οποία αναφερθήκατε και αναφέρθηκα, αναφέρομαι κύριε Παρασύρη, για όλα αυτά τα οποία δεν διαχειρίστηκαν σωστά τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού σε πολλούς τομείς και το γνωρίζετε. Υπάρχει η ελπίδα? Είναι το τελευταίο ερώτημα και σας παρακαλώ πάρα πολύ μέσα σε ένα λεπτό να έχετε ολοκληρώσει. Προφανέστατα υπάρχει ελπίδα και άλλωστε η πολιτική γίνεται για να χτίζεται αυτή η ελπίδα. Σας είπα προηγουμένως ότι η χώρα μας διαθέτει, είναι μια πολύ καλή εποχή, αρκεί η χώρα μας να πιάσει το νήμα έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Η χώρα μας, από ό,τι φαίνεται στο διεθνές περιβάλλον, αν δεν υπάρχει κάτι, ένα έκτακτο γεγονός, έχει τις ανάσες και τις αναπνοές μέχρι το 2032. Τα ζητήματα, ναι, μεν μπορεί να είναι μεγάλα, ωστόσο ξαναλέω, διατίθενται, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει δυστυχώς ο κόσμος. Διατίθενται τα κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο σε ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας. Μάλιστα. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κοινωνικό κράτος καταρχήν, το οποίο θα είναι το δίχτυ ασφαλείας για τους ανθρώπους που πάντα δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της αγοράς και μένουν έξω από αυτή και να μπορούν
να ξαναενταχθούν στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην ζωή. Ένα είναι λοιπόν το ζήτημα του κοινωνικού κράτους και ένα δεύτερο είναι το ζήτημα της οικονομίας για το πώς αυτή μετασχηματίζεται έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Κύριε Παρασύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.